να δούμε τι έχουμε δώρο Χριστουγέννων, ναι, για τον ιδιωτικό τομέα. Τι ισχύει, πότε θα τα πάρουν. Σωστά, 21 Δεκεμβρίου είναι η καθοριστική ημερομηνία. Το δώρο Χριστουγέννων για όσους εργάστηκαν στο σύνολο του διαστήματος από 1η Μαΐου έως και τέλη Δεκεμβρίου είναι ένας συνολικός μισθός προσαυξημένος κατά 4,166%. Να πούμε ότι στις περιπτώσεις που κάποιος δεν έχει εργαστεί ολόκληρο αυτό το διάστημα, τότε το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται είτε 2,25 είτε 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές μέρες που εργαζόμαστε. Επειδή όμως αυτό το διάστημα σε πολλές περιπτώσεις και σε διάφορα είδη επιχειρήσεων είχαμε κόσμο που ήταν σε αναστολή εργασίας, ειδικά συγκεκριμένα για τους μήνες που ήταν σε αναστολή, η βάση υπολογισμού δεν θα είναι ο πραγματικός τους μισθός, αλλά θα είναι τα 534 που έλαβαν. Άρα, αν κάποιος έχει ένα μισθό λίγο μεγαλύτερο από τα 534, δεν θα δει το δώρο του να είναι ακριβώς το ποσό του μισθού προσαυξημένο κατά 4,166%, αλλά για την αναλογία των μηνών που ήταν σε αναστολή, η βάση θα είναι τα 534 ευρώ. Να πούμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές πληρώνονται κανονικά και για τους μήνες που ήταν σε αναστολή οι εργαζόμενοι. Η πληρωμή οφείλεται να είναι έως 21 Δεκεμβρίου. Το δώρο Χριστουγέννων πλέον δίδεται μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Και εάν κάποιος εργοδότης δεν το δώσει, οι κυρώσεις είναι ποινικές.